συμπεριλαμβάνονται συνολικά οι νέοι δήμοι στη χώρα, οι οποίοι είναι 325. Τώρα, αν δούμε τους πληθυσμούς, τον πληθυσμό των δήμων, ο Δήμος Πολυγύρου έχει 21.931 κατοίκους, ο Δήμος Καλλικράτειας Μουδανιών έχει 30.397, ο Δήμος Αριστοτέλη 17.752, ο Δήμος Κασάνδρας 14.971 και ο Δήμος Σιθωνίας με 11.798 κατοίκους. Έτσι λοιπόν κατατέθηκε τώρα το νομοσχέδιο στη Βουλή. Η μόνη αλλαγή είναι η ονομασία του Δήμου από Δήμο Νέας Προποντίδας σε Δήμο Καλλικράτειας Μουδανιών. Και βεβαίως τώρα σε λίγο θα ακούσουμε και τις πρώτες αντιδράσεις για το νέο όνομα του Δήμου. Πριν όμως περάσουμε στις τηλεφωνικές μας συνδέσεις, να δούμε το ρεπορτάζ, το βίντεο, το σχετικό βίντεο από τη σημερινή συνεδρίαση του νέου διοικητικού, του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΕΔΚ. Οι αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων της Χαλκιδικής, έτσι όπως ελήφθησαν κατά τις συνεδριάσεις τους όλη την προηγούμενη εβδομάδα, εν ώψη εφαρμογής του σχεδίου Καλλικράτης, κατατέθηκαν το πρωί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Χαλκιδικής, όπου και συζητήθηκαν συγκεκριμένα αναφορικά με το αίτημα της Αρναίας για να αποτελεί έδρα του νέου Δήμου Αριστοτέλη και όχι ιστορική πρωτεύουσα. Τα μέλη του Συμβουλίου ψήφισαν θετικά, κατά πλειοψηφία. Απόφαση την οποία σχολίασε ο Δήμαρχος των Γύρων Ακάνθου Μιχάλης Βλαχόπουλος, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να αλλάξουν οι αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών. Έτοιμα εξάλλου για να αποτελέσει έδρα του νέου Δήμου Αριστοτέλη έθεσε και ο Δήμος Παναγίας, το οποίο καταψηφίστηκε. Αντίστοιχο αίτημα για την έδρα του Δήμου Νέας Προποντίδας κατέθεσε και ο Δήμος Τρίγλιας, το οποίο επίσης καταψηφίστηκε. Σε ό,τι αφορά τώρα το αίτημα του Δήμου Καλλικράτειας να αυτονομηθεί, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΕΔΚ δήλωσαν ότι σέβονται την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για 5 Δήμους στο νομό. Δεν πήραν απόφαση, ωστόσο όμως δήλωσαν ότι θεωρούν ότι ο Δήμος Καλλικράτειας πληρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο προσχέδιο νόμου για βιώσιμους και οικονομικά ανεξάρτητους Δήμους. Τέλος, σε ό,τι αφορά το αίτημα του νέου Μαρμαρά να αποτελέσει πρωτεύουσα του νέου Διευρυμένου Δήμου Σιθωνίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΕΔΚ δεν ψήφισε, καθώς το αίτημα για έδρα δεν υποστηριζόταν συνοδευτικά από αντίστοιχη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Πάμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Λάζαρο Λαζάρου, τον δήμαρχο της Αρναίας και αντιπρόεδρο της ΤΕΔΚ. Κύριε Λαζάρου, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Γιαννακά. Κύριε Λαζάρου, δεν ξέρω αν έχετε, αν παρακολουθήσατε από την αρχή το δελτίο. Έχει κατατεθεί στη Βουλή το σχετικό σχέδιο νόμου για τον Καλλικράτη, μέσα στο οποίο, σε ό,τι αφορά τη Χαλκιδική, για το Δήμο σας τελικά προτείνεται και ως ιστορική έδρα η Αρναία και όχι ως έδρα του Δήμου. Να το βλέπουμε εδώ, Δήμος Αριστοτέλη με έδρα την Ιερισσό και ιστορική έδρα την Αρναία, με τους τρεις δήμους που αποτελούν το νέο Δήμο. Λοιπόν, υπάρχει κάποιο σχόλιο γι' αυτό? Να σχολιάσω το ότι μάλλον η διαβούλευση είναι για τα μάτια του κόσμου. Μάλιστα. Ουδέποτε άνοιξε η ιστοσελίδα στην οποία θα γινόταν η διαβούλευση. Σύμφωνα με αυτά που ξέρω, ο Υπουργός είχε κλείσει ραντεβού με την ΚΕΔ την Τετάρτη για να του παραδώσουν τις παρατηρήσεις τους και σήμερα ευνηδιαστικά κατέθεσε το σχέδιο νόμου στη Βουλή. Ο δικός μας ο αγώνας δεν σταματά, ο δικός μας ο αγώνας συνεχίζεται και σήμερα μάλιστα είχαμε και μία δικαίωση, έστω και σε γνωμοδυτικό επίπεδο, από τους αιρετούς της αυτοδιοίκησης στη Χαλκιδική που με συντριπτικό ποσοστό αναγνώρισαν το δικαίωμα της Αρναίας να είναι η έδρα του Δήμου της Βόρειας Χαλκιδικής. Και αυτή η σημερινή απόφαση έχει ιδιαίτερη αξία, μια που μίλησαν άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν τη Χαλκιδική και όχι άνθρωποι οι οποίοι είχαν κάποιο συμφέρον ή, εν πάση περιπτώσει, άνθρωποι οι οποίοι ζουν και πολιτεύονται μακριά από εδώ. Μάλιστα. Ποιο είναι το συντριπτικό, γιατί το ονομάσατε συντριπτικό, πόσο ήταν δηλαδή, μπορεί να μας το πείτε? Ήταν 6 ψήφοι υπέρ της Αρναίας, ένας υπέρ του Ιερισσού και ένα παρόν. Μάλιστα. Άρα δικαιολογημένα το λέτε έτσι. Τώρα, θεωρείτε ότι με την ευνηδιαστική κατ' εσάς, πάντως ήταν, συζητιόταν η υπόθεση αυτή ότι θα κατατεθεί με σκοπό να συζητηθεί στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή
το θέμα για να έρθει την μεθεπόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια για να ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Τώρα, θεωρείτε ότι πλέον υπάρχει χώρος και χρόνος για να αλλάξει κάτι? Κύριε Γιάννακα, λογικά τα πάντα είναι ανοιχτά. Και για να απαντήσω στο πρώτο σκέλος του ερωτήματός σας, θα σας πω ότι βεβαίως κάποτε θα κατατίθετο. Το ανήθικον ίσως πολιτικά του πράγματος είναι στο ότι περιμέναμε την διαβούλευση, την ηλεκτρονική διαβούλευση, έτσι όπως εξήγηλε το Υπουργείο. Ναι. Περιμέναμε να ακολουθηθεί η λογική, δηλαδή να βρεθεί ο Υπουργός Εσωτερικών με το ΔΣ ή με την αρμόδια επιτροπή της ΚΕΔ και βεβαίως θα κατατίθεται κάποτε στη Βουλή. Το ότι κατετέθηκε εφηνδιαστικά νομίζω ότι είναι δείγμα γραφής ίσως το πώς κάποιοι αντιλαμβάνονται τη δημοκρατία, αλλά δεν θέλω να σταθώ εκεί. Πάντως, κύριε Δήμαρχε, χθες το βράδυ ο κύριος Ραγκούσης συναντήθηκε με τους επικεφαλείς των τριών παρατάξεων της ΚΕΔ, έτσι, της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι του ενεχείρισαν την πρότασή τους από την πλευρά της ΤΕΔ. Άρα έχει λάβει γνώση ο Υπουργός για τις θέσεις της ΤΕΔ. Αυτή είναι και η δική μου πληροφορία, αλλά υπάρχει και το ραντεβού το οποίο είχε κλειστεί με την Επιτροπή, η οποία θα το ανέλυγε, γιατί ξέρετε δεν είναι απλά γραπτά κείμενα, αλλά σε κάθε πρόταση υπάρχει και ένα αντίστοιχο επιχείρημα. Ένα αιτιολογικό, ναι. Ένα αιτιολογικό. Ναι, ναι. Αυτό λοιπόν δεν έγινε, υπήρχε αυτή η εφηνδιαστική κατάθεση, αλλά για να απαντήσω στο ερώτημά σας, θα σας πω πως όσο κάτι δεν έχει γίνει φεκ, η ελπίδα Σαφώς. Υπάρχει. Οι ελπίδες μας είναι βάσιμες. Και είναι ακόμα βασιμότερες, μια που ξέρουμε ότι έχουμε το δίκιο με το μέρος μας.